Αραρά! Γιατί είμαι τόσο άτυχη, έχω μόνο μία πίτσα. Επειδή όλες οι άλλες ήρθαν σε μένα. Όχι, εγώ έχω όλες τις πίτσες, κοιτάξτε αυτόν τον πύργο. Τι λες, έχεις μια τεράστια κολόνα από πίτσες και εγώ έχω μόνο μία. Δεν είναι δίκιο. Σταμάτα να γκρινιάζεις, καλύτερα άρχισε να τρως σύντομα. Ελπίζω η πίτσα μου να είναι τουλάχιστον η πιο νόστιμη. Σίγουρα φαίνεται πιο λαχταριστή από τις άλλες. Νόστιμο. Και πόσο τυρί υπάρχει. Γλατρεύω το τυρί. Δεν είμαι σακούλο σκουπιδιών για να μου πετάς τα σκουπίδια. Ξέρεις κάτι, πάρτο! Γιατί να βαράς αμέσως, δεν το έκανα επίτηδες. Θέλω επίσης να πάω γρήγορα τις πίτσες μου. Και μόνο που τις κοιτάω μου τρέχουν τα σάλια. Βρήκα έναν τρόπο να τρώω πιο γρήγορα και πιο εύκολα για να μην λερώνω τα χέρια μου. Wow. Τι λες, δεν πίστευα ότι θα μπορούσε κανείς να το κάνει αυτό. Πώς το κάνεις αυτό? Οι πίτσες είναι νόστιμες, μπορώ να κάνω τα πάντα. Τι μου συνέβη? Φαίνεται ότι τώρα σίγουρα δεν θα νοιάζεσαι για πίτσα. Εμείς όμως θα τη στρώγαμε. Τι νόστιμες. Πρέπει επιγόντως να επιστρέψω στην κανονικότητα. Πού είναι οι πίτσες μου? Ποιος τις έκλεψε? Η αλήθεια, ποιος τόλμησε? Ρε εσείς κλέφτες, πως δεν ντρέπεστε? Εγώ δεν ντρέπομαι καθόλου, γιατί σκέφτομαι μόνο πως θα φάω το σωρό πίτσες μου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας ορμήξω. Ίσως δεν πρέπει να ξεκινήσεις τη βάση. Εντάξει, τι μπορεί να συμβεί? Αυτό! Σε προειδοποιήσαμε. Ναι, ήταν μια πραγματική πίτσοστιβάδα. Γιατί μου ήρθε αυτή η τιμωρία? Μισώ το σκόρδο. Ποιος μάλιστα το αγαπάει? Δεν έχετε τύχη, γιατί εγώ έχω μόνο ένα σκόρδο. Okay. Γιατί γελάς? Αυτό σημαίνει ότι θα είσαι η πρώτη που θα το φας. Εύκολα, δεν είμαι δειλή, οπότε θα το τελειώσω γρήγορα. Μόνο να μην κάνω εμετό. Όχι, φαίνεται να έχω υπερεκτιμήσει τις δυνάμεις μου. Τέτοιο χάλι δεν τρώγεται, αρκετά για μένα. Δεν λες, πρέπει να τελειώσεις το σκόρδο σου. Έχω ένα ιδιαίτερο δώρο για σένα. Μια πρέσα σκόρδου. Μπορείς να βάλεις όλο το σκόρδο μέσα και να το πιέσεις απευθείας στο στόμα σου. Δεν θέλω. Δεν ήταν ερώτηση, ελώνηξε το στόμα σου. Αηδία, σαν μια γάτα στο στόμα μου να έκανε. Λοιπόν, καταλαβαίνεις. Ακόμα και εγώ το μυρίζω. Πόσο βρωμάει, τι φρίκι. Ευτυχώς που έχω πάντα τη τσίχλα για τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα δεν χρειάζεται να το μυρίζετε και δεν χρειάζεται να υποφέρω. Άλεξ, είναι η σειρά σου να φας το σκόρδο. Γιατί να το φάω? Δείτε τι υπέροχο κολιέ μπορώ να φτιάξω από αυτόν. Σταμάτα να κάνεις βλακίες, πρέπει να το φας. Εντάξει, αλλά πρώτα πρέπει να φύγουν όλα τα περιτά. Γι' αυτό έχω ένα τεράστιο βάζο. Πάνω κάτω. Κοίτα, τώρα έχουν μείνει μόνο σκελίδες, που σημαίνει ότι μπορώ να φάω. Τι χάλι, δεν έχω δοκιμάσει κάτι πιο αειδιαστικό στη ζωή μου. Και συνειδητοποίησα πως βρώμαγε το στόμα μου. Ένα απλό μανταλάκι μπορεί πάντα να σε σώσει από οποιαδήποτε μυρωδιά. Και αν δεν είναι αρκετό, το αποσμητικό χώρο βοηθάει. Όχι, το αποσμητικό δεν βοηθάει. Πρέπει να βρούμε την πηγή της βρωμιάς. Βοήθησε, μην το επαναλάβετε στο σπίτι, γιατί το αποσμητικό χώρο είναι πολύ επικίνδυνο. Αλλά δεν βρωμάει το στόμα μου. Τέλεια, Τζούλι, ποιον περιμένεις, φάε το σκόρδο σου. Δεν το αντέχω από μικρή.
Αν δείτε ότι πρασινίζει το πρόσωπό μου, βοηθήστε με. Σας συγκετεύω. Τι χάλι. Είναι αειδιαστικό. Γιατί βιάζεσαι τόσο πολύ? Ναι, δεν υπάρχει πουθενά να βιαστείς. Έτσι θα αντιμετωπίσω πιο γρήγορα αυτό το σκόρδο. Πω, τι κουράγιο. Και τι ταχύτητα. Τζούλι, είσαι υπέροχη. Λίγο έμεινε ακόμα. Ναι, ναι, πώς είναι δυνατόν αυτό? Τέλος, δεν υπάρχει σκόρδο πια. Wow, ούτε εγώ δεν βρωμούσα έτσι. Τζούλι, λυπάμαι, αλλά θα πρέπει να σε απομονώσουμε ή θα λιποθυμήσουμε όλοι από τη βρώμα εδώ. Γιατί? Βοήθησε, επιτέλους το δωμάτιο δεν βρωμάει. Εγώ έγινα πολύ καλύτερα, ναι! Φίλε, έχω κακή τύχη με τα τικ-τακ. Εγώ είμαι τυχερός, έχω ένα ολόκληρο πακέτο. Δείτε ποια είναι πραγματικά τυχερή. Ναι, θα έπρεπε να είχα ένα σωρό καλούδια κάποια μέρα. Μίλα, έχεις τις λιγότερες καραμέλες, ξεκίνα. Νομίζω ότι το να φάω μια καραμέλα τικ-τακ δεν θα είναι δύσκολο για μένα. Νόστιμο, αλλά πολύ μικρό. Άλεξ, είναι η σειρά σου. Επιτέλους, τώρα θα τσιμπήσω. Τι συμβαίνει? Γιατί δεν βγαίνει? Ο Άλεξ έμενε χωρίς τις καραμέλες. Μα όχι. Ρε φίλε, τώρα όλο το τικ-τακ το σκόρπισα στο τραπέζι. Νομίζω ότι μπορώ να το μαζέψω γρήγορα με τη βοήθεια ενός συνηθισμένου καλαμακιού. Έτοιμο, Τζούλι, είσαι η μόνη που μένει. Δεν έχω μόνο ένα τεράστιο πακέτο καραμέλες. Έχω ένα ολόκληρο μάτσο κανονικά πακέτα. Ναι, είναι αρκετό για όλους. Σιγά, όλες οι καραμέλες είναι δικές μου. Λατρεύω τα τικ-τακ, οπότε θα φάω μερικές δεκάδες πακέτα γρήγορα. Έλα μου, δεν μοιράστηκε καν μαζί μας. Δεν πειράζει, ξέρω έναν τρόπο να κλέψω ένα πακέτο. Τα-δαμ! Και τα τικ-τακ είναι δικά μας. Σταματήστε! Πώς δεν ντρέπεστε να κλέβετε? Δεν υπάρχουν ενδείξεις. Δεν θα αποδείξεις τίποτα. Τώρα θα σας κάνω γρήγορα ένα μάθημα. Η εκδίκηση της Τζούλη θα είναι τρομερή. Χέρια ψηλά. Πάρτε! Λοιπόν, τι λέτε? Δεν θα μου ξανακλέψετε τα γλυκά. Έλα, μίλα, είναι αυτό, είναι ένα σωρό τίκτα. Καλύτερα να τους πιάσεις. Ακριβώς. Τι νόστιμα. Τι, δεν έχω άλλο τίκτα. Τα ξόδεψα όλα σε σφαίρες. Αλλά μοιράστηκες με τους φίλους σου. Wow, πόσα μάτια ζελεδάκια. Έχετε πολλά και εγώ πήρα μόνο ένα. Και αυτό δεν είναι καθόλου αστείο. Δεν είναι αστείο. Πάρτο. Αν και μπορεί να έχω μόνο ένα μάτι, μα είναι πολύ νόστιμο. Η Μίλα δεν φαίνεται χαρούμενη. Νομίζω ότι η φάρσα μου θα της φτιάξει τη διάθεση. Ελπίζω να μην της φαίνεται πολύ σκληρή. Αλλά νομίζω ότι έχει πολύ πλάκα. Μίλα, κοίτα τι έχω κάνει. Πονάω. Το μάτι μου έφυγε. Τι? Τρομάρα μου. Φύγε μακριά μου. Τι κάνετε? Πνίγομαι. Μίλα, η Τζούλη υποφέρει εξαιτία σου. Δεν μπορεί να αναπνεύσει. Πόσο νόστιμο. Α, πώς βρέθηκε εδώ το μάτι, αηδία. Μετά από μια τρελή φάρσα, αυτό που χρειάζομαι είναι να φάω ένα μάτι ζελεδάκι. Okay. Εγώ συμφωνώ, θέλω και εγώ να φάω γρήγορα τα νοστιμουλικά μου. Κοίτα πόσο μεγάλα είναι τα μάτια μου. Άλεξ, τι περιμένεις? Τώρα θα φάω τα μάτια σου.
Τι λες τώρα, μπορώ να διαχειριστώ μόνος μου τα δικά μου καλούδια. Ίσως μπορείς να μοιραστείς μαζί μου. Μαζί μου, αφού είμαστε φίλοι. Κορίτσια, μην προσπαθήσετε καν. Δεν θα δώσω τίποτα σε καμία από σας. Τι συμβαίνει? Βλέπω πολύ καλά. Τον ματιάσανε τον Άλεξ. Γιατί όλοι έχουν τόσα πολλά καλούδια και εγώ έχω μόνο ένα Twix. Ελπίζω να είναι τουλάχιστον νόστιμο. Δεν είμαι ο κάτω σκουπιδιό να μου πετάς πράγματα. Τι γρινιάζεις σαν μικρό κορίτσι. Έχω μια ιδέα πως να χωρίσω τη σοκολάτα σε πολλά μέρη. Ένα πριόνι θα με βοηθήσει. Ελπίζω να μην κλάψεις ξανά, Άλεξ. Πάρε, Twix. Μη μας αγγίξεις με το πριόνι σου. Δεν σας χρειάζομαι. Αυτό το πριόνι είναι για τη σοκολάτα. Έτοιμο. Τι νόστιμο. Το πιο νόστιμο Twix της ζωής μου. Είναι η σειρά μου να φάω τη σοκολάτα. Αλλά πρώτα πρέπει να φύγουν τα περιτυλίγματα. Τώρα μπορώ να αρχίσω να φάω. Νόστιμο, πολύ νόστιμο. Κάτι όμως λείπει. Ξέρετε τι ταιριάζει με τη σοκολάτα? Το γάλα. Γιατί πετάνε όλα στο πρόσωπό μου? Αυτός είναι ένας απίστευτα νόστιμος συνδυασμός. Σοκολατένιο γάλα, Twix. Ένας πραγματικά σοκολατένιος παράδεισος. Δεν θέλω να μου τελειώσει η σοκολάτα. Τι κοιτάτε? Άλεξ, μπορείς να αρχίσεις να τρως κι εσύ. Μόλις μου ήρθε μια ωραία ιδέα. Οι σοκολάτες είναι φυσικά νόστιμες αλλά βαρετές. Πολύ πιο cool είναι να φτιάξεις ένα τεράστιο πύργο από αυτές. Η μερέντα είναι τέλεια ο συνδετικό στοιχείο. Άλεξ, δεν ξέραμε ότι μπορείς να φτιάξεις έναν τέτοιο πύργο. Φυσικά, είμαι ικανός για πολλά πράγματα. Ελπίζω αυτός ο πύργος να πάρει κάποιο ρεκόρ. Θέλω πολύ να μάθουν όλοι για αυτόν. Είναι τόσο νόστιμος ο πύργος. Καλύτερα να τον φάμε. Τι κάνετε? Γιατί τρέμει ο πύργος? Θα το καταστρέψετε. Άλεξ, συγχώρεσέ μας. Οι σοκολάτες ήταν τόσο νόστιμες. Όλα καλά, με έσωσε το κράνος. Αλλά κρίμα ο πύργος. Wow, υπάρχει ένα ολόκληρο βουνό από τα πατατάκια. Και όλα είναι δικά μου. Ναι, έχετε πολλά. Αλλά εγώ πήρα ένα μικρό πατατάκι. Δεν μπορώ καν να το δω σωστά. Μπορεί να γίνει μόνο με μεγεθυντικό φακό. Το δείγμα φαίνεται νόστιμο. Νομίζω ότι πήρα ένα πολύ νόστιμο πράγμα. Αυτό πρέπει να ελεγχθεί εμπειρικά. Νόστιμο και πολύ, πολύ μικρό. Άλεξ, σε σειρά σου. Επιτέλους πείνασα πάρα πολύ. Ποιος κλείνει τα πατατάκια έτσι? Κανείς δεν μπορεί να τα ανοίξει. Έχω ανάγκη για επιπλέον βοήθεια εδώ. Τώρα είμαστε εντάξει. Τώρα θα δείξω ένα workshop και θα μάθετε πώς να τρώτε πατατάκια. Οπα, έτοιμο. Νόστιμο. Ναι, τα πατατάκια κυριολεκτικά τον τρέλαιναν. Επιτέλους ήρθε η σειρά μου να φάω αυτό το πράγμα. Πρόσεχε, πονάω. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τα πατατάκια είναι πολύ νόστιμα. Έλα, πονάει το κεφάλι μου.
σώζει το κράνος. Σχεδόν δεν νιώθω τίποτα, αλλά ξέρω πως μπορούμε να της δώσουμε ένα μάθημα. Ας γκρεμίσουμε αυτό το κάστρο από πατατάκια με ένα φορτηγό. Νόστιμο, αλλά πολύ σκληρό. Όχι το μπρόκολο. Τι περίεργο σπόρο πήρα. Έχει αειδιαστική γεύση. Αλλά νομίζω ότι ξέρω τι να το κάνω. Αν φυτέψω το σπόρο και τον φροντίζω, σίγουρα θα γίνει κάτι νόστιμο. Εσείς φυτεύεις και εμείς υποφέρουμε. Σταμάτα να γκρινιάζεις, έχω σχεδόν τελειώσει. Πόσο καιρό πρέπει να περιμένω να μεγαλώσει? Εσείς τι περιμένετε? Σίγουρα έχετε χρόνο να ασχοληθείτε με τον μπρόκολό σας. Και μόνο που το κοιτάζω αρρωσταίνω. Έχω άσχημο συναίσθημα στο στόμα μου. Πως βρωμάει. Πρέπει να πιω κάτι. Κάτσε, χρειάζομαι νερό για να ποτίσω τον σπόρο. Παιδιά, κάτι γίνεται. Τρέμει. Ελπίζω να είναι ασφαλές. Wow, η Τζούλη καλλιέργησε το δικό της μπρόκολο. Ναι, το πέτυχες, αλλά τώρα πρέπει να το φας. Άρε τη μοίρα μου. Λοιπόν, πώς είναι? Όχι, αηδία είναι. Σταμάτα να γελάς μαζί μου. Μίλα, τώρα είναι η σειρά σου. Όχι, δεν θέλω να φάω ολόκληρο μάτσο μπρόκολο. Μήπως μπορώ να το ξεφορτωθώ? Κοίτα, είναι ο Μικι Μάους εκεί. Πόσο αφελής. Τώρα πρέπει να ξεφορτωθώ όλο το μπρόκολο. Για κάτσε, νομίζεις ότι είσαι η πιο έξυπνη? Σιγά. Ειδικά για σένα θα προλάβω όλα σου τα μπρόκολα. Έφαγα τα πάντα. Ορίστε αυτό που πέταξες. Και νόμιζα ότι ήμασταν φίλοι. Οι φίλοι δεν λένε ψέματα ο ένας τον άλλον. Καλή όρεξη λοιπόν. Εδώ είναι τα χαρτιά μου. Okay. Ωραία, περάστε. Wow, δεν πιστεύω στα μάτια μου. Δεν είναι γυναίκα, είναι μια θεά. Και περπατάει κατευθείαν προς το μέρος μου. Τι όμορφη κοπέλα. Κάνει πολύ ζέστη εδώ. Να το διαβατήριό μου και μέσα είναι το εισιτήριο. Ευχαριστώ. Ναι, σίγουρα θα στερούμε την αντρική προσοχή σήμερα. Καλή διαμονή, αγόρια. Ήρθε η ώρα να αναχωρώ. Τρέχα, ίσως την προλάβουμε. Λοιπόν, και πού πάτε εσείς? Παιδιά, δείξτε μου τα εισιτήριά σας. Να το αεροπλάνο μου. Τι υπέροχες φόρμες, όχι σαν εμένα. Πω. Λοιπόν, επιτέλους, πόσο κουράστηκα να περπατάω με αυτά τα πράγματα. Γεια σας, γλυκά μου. Έχετε λείψει πολύ στη μαμά. Ωχ, μπερδεύτηκα. Ας ταξιδέψουμε, ομορφιές μου. Oh, come on. Γεια σας, το εισιτήριό σας. Όλα καλά, αλλά δυστυχώς με τον σκύλο δεν επιτρέπεται, όπως και με άλλα ζώα. Έχω μια υπέροχη ιδέα και ένα υπέροχο καπέλο μέσα στο οποίο θα κρύψω το αγαπημένο μου κουνέλι. Γεια σου, Μπούμπι. Μην ανησυχείτε, θα μείνει μαζί μου. Το διαβατήριό σας, κυρία. Όλα είναι καλά και τώρα ένας μικρός έλεγχος. Τι? Έλα τώρα. Απαγορεύονται αυστηρά τα ζώα στο αεροπλάνο. Αλλά μην ανησυχείτε, το κατοικιδιό σας θα σας περιμένει και θα είναι εδώ μέχρι να επιστρέψετε. Γεια σας, κύριε, μπορώ να ελέγξω το καπέλο σας? Ναι, τότε θα σας δείξω ένα κόλπο. Ο Κόκκος Πόκκος και το διαβατήριο είναι εδώ. Wow, δεν γίνεται. Έλα, δώστε γρήγορα το καπέλο για έλεγχο. Παράξενο. Με συγχωρείτε, περάστε. Και πίσω τίποτα. Εντάξει.
Χαιρετίσματα. Ελάτε γρήγορα, κύριε. Το κονέλι μου έμεινε εκεί μόνο του. Συγγνώμη, γλυκιά κυρία, αλλά ξέρω πως να σας βοηθήσω. Ένα μικρό κόλπο και ο γούνινος φίλος σας θα είναι δίπλα σας. Τώρα ένα λεπτάκι, το νιώθω, να το. Wow, σας ευχαριστώ. Όλα καλά, κανένα σημάδι από ζώα, περάστε. Γεια σας. Ναι, τα χαρτιά είναι εντάξει, αλλά το καλάθι θέλει έλεγχο. Όχι, είναι η γάτα μου, το ξέρω. Ο κύριε, σας είπαν ποτέ ότι έχετε ένα υπέροχο προεξέχον πηγούνι. Μπορώ να σας βγάλω φωτογραφία? Λοιπόν, γιατί όχι, αλλά περίμενε λίγο. Πρώτα πρέπει να φτιάξω τα μαλλιά μου. Τώρα είμαι έτοιμος. Ωραία. Δούλεψε. Και τώρα πρέπει να τρέχω γρήγορα στο αεροπλάνο. Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Τι είναι αυτό? Άδειο καλάθι? Νιώθω ότι ήταν μέσα ένα ζώο. Χαίρετε. Παρακαλώ, περάστε. Thank you. Λοιπόν, εδώ είναι η θέση μου. Τώρα μπορώ να σε αφήσω έξω, γατούλη μου. Τι γλυκό, μπορώ να το χαϊδέψω. Φυσικά. Τι καλή γάτα. Τι μου συμβαίνει, αλλεργία? Γεια σας, καλό ταξίδι. Καλό απόγευμα, ας δούμε τα έγγραφα και να κάνουμε έλεγχο. Φέρνετε ζώα? Δεν φαίνεται, τότε παρακαλώ. Περιμένετε ένα δευτερόλεπτα. Μη πιάσανε. Χάμστερ, χωρίς εξαιρέσεις, τα κατοικιδία απαγορεύονται. Τι κρίμα. Τι αυστηροί κανόνες υπάρχουν εδώ. Σίγουρα δεν μπορώ να φέρω ούτε το βάτραχο. Πρέπει να σκεφτώ κάτι. Έχω ένα βιβλίο που έχω διαβάσει εντελώς και μπορώ να το τροποποιήσω λίγο. Ποτέ δεν μου άρεσε αυτό το κομμάτι της ιστορίας. Ας βάλουμε τον βάτραχο μέσα. Ωραία. Μπορώ να πάω στο σημείο ελέγχου. Εδώ είναι τα εισιτήριά μου. Μπορώ να περάσω? Αμέσως αφού περάσετε τη σάρωση. Φαίνεται καθαρό. Okay. Εντάξει, περάστε. Χαίρετε, ορίστε, περάστε. Να η θέση μου. Θα βάλω τις αποσκευές μου στο επάνω ράφι για να μην μπουν εμπόδια. Είμαστε έτοιμοι να απογειθούμε. Ωραία, δεν με πιάσανε. Πώς είσαι, πράσινο γλυκούλι μου? Τι είναι αυτό? Πιανού είναι αυτό? Προσγειώθηκε στο κεφάλι μου, βοήθεια! Γεια σας, ορίστε τα εισιτήριά μου. Πώς είσαι, πουλάκι, όλα καλά? Λυπάμαι, αλλά το πουλάκι δεν θα πετάξει πουθενά. Τουλάχιστον στο αεροπλάνο, τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται. Το άκουσες, δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια. Έχω μια ιδέα. Έλα, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Αυτό είναι πολύ καλύτερο. Γεια σας. Τα εισιτήριά σας. Φαίνεται ότι η σαύρα πήγε βόλτα. Κύριε, είστε καλά? Όλα είναι εντάξει, υπέροχα. Όχι, είναι ανυπόφορο, ζαργαλίεμαι. Τι συμβαίνει με αυτόν? Θα θυμήθηκε ένα αστείο. Έτσι είναι, Άλεξ. Είναι κάπως δύσκολο να το πιστέψω αυτό. Λοιπόν, δείξτε μου τι έχετε εκεί. Το ήξερα. Προσπάθεια μεταφοράς ζώου στο αεροπλάνο. Δείτε τι είναι εκεί. Τρέχουμε γρήγορα. Τι, που πήγαν? Δεν ξέρουμε. Τους έχασα. Γεια σας, εδώ είναι το εισιτήριό μου. Όλα καλά ή όχι? Χρυσό ψάρι? Όχι, τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται. Σας ζητώ να μου δώσετε το ψάρι. Θα το προσέξω. Θα πρέπει να αποχωριστώ τον πίθωνά μου. Είναι τόσο ευαίσθητος. Έχω μια ιδέα. Κάντε στην άκρη, ορίστε τα χαρτιά μου. Επιτρέψτε με να επιβιβαστώ και γρήγορα. Τι είναι αυτό? Δεν επιτρέπονται ζώα στο αεροπλάνο. Όχι στη βάρδια μου. Πώς τολμάτε? Σας παρακαλώ, περάστε, συγγνώμη. Να η θέση μου. Μου φαίνεται ή κάτι σφυρίζει κάτω από το αυτί μου. Όχι, ένα φίδι. Ένας ακίνδυνος πίθωνας.